Καλησπέρα. Και να το πιάσουμε από εκεί που το άφησε περίπου η Αγγέλα. Και λέμε για τα παιδιά της πόλης. Και κάναμε τα δύο σχολεία που ενδεχομένως ή τα τρία που είναι ανάγκη για να φοιτήσουν τα παιδιά να σπουδάσουν. Το μαθησιακό κομμάτι. Μετά τι? Μετά ο γονιός πρέπει να πληρώσει για τα φροντιστήρια, πρέπει να πληρώσει για τον πολιτισμό, αν θα πάει στο χορευτικό, στη μουσική, σε οτιδήποτε, πρέπει να πληρώσει για τον αθλητισμό, έτσι, για να κάνει το παιδί του κολύμπι, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, σε όποιο, και αν το βρει, όπου το βρει, εδώ στην πόλη μας τουλάχιστον φροντίζανε οι προηγούμενες δημοτικές αρχές με το σύντροφο τον Νίκο τον Παξιμαδά και τον σύντροφο Γιώργο τον Γιώργο, και έχουμε υποδομές και αθλητισμού και πολιτισμού, όχι αυτές που σήμερα θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες μας, αλλά εν πάση περιπτώσει σε πολύ καλύτερη κατάσταση από άλλες περιοχές. Και αν δεν έχει ο γονιός, τι γίνεται? Που πολλοί δεν έχουμε. Άρα το παιδί το κόβουμε από όλες τις άλλες δραστηριότητες, έτσι, μόνο το σχολείο και ό,τι παιδί μου μάθησε εκεί. Και η γυμναστική αυτή τη μία ώρα τη βδομάδα, τόσο δεν είναι τώρα νομίζω, την έχουν κάνει. Μία και μισή και από πολιτισμό, δεν ξέρω και τα λοιπά. Και έρχονται τώρα οι σύλλογοι να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Παίρνοντας λεφτά από τους γονείς. Σε υποδομές που δεν είναι και οι πιο σύγχρονες. Με προσωπικό που δεν είναι και ό,τι το καλύτερο. Και λέμε, το σχολείο θα έπρεπε να δίνει στο παιδί όλα τα εφόδια και του αθλητισμού και του πολιτισμού. Εγώ κάποιες σκέψεις θα βάλω έτσι για προβληματισμό. Κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε. Οι σύλλογοι θα έπρεπε να υπάρχουν και αυτοί θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά να παραλαμβάνουν τα παιδιά, αφού μέσα από το σχολείο έχουν πάρει ένα προσανατολισμό και κατευθύνονται στην κλίση που έχουν σε ποιο άθλημα, και να έρχονται μετά οι σύλλογοι να συνεχίζουν τα παιδιά μετά τα 18 τους. Αν βέβαια τους αφήσει το υπάρχον σύστημα των εξετάσεων, γιατί είναι γεγονός ότι στην τρίτη ηλικίου τα παιδιά σταματάνε κάθε άλλη δραστηριότητα και αθλητισμού και πολιτισμού και μονομερώς στρέφονται το τι θα κάνουν για να θα περάσουμε στο πανεπιστήμιο ή δεν θα περάσουμε. Και οι σύλλογοι που αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον πόσο μπορούν? Ήρθε ένα νομοσχέδιο πριν 2-3 χρόνια να κάνει το Μητρό Αθλητικών Συλλόγων. Πολλοί το χαιρέτησαν ότι ξέρετε, ωραία, επιτέλους θα καθαρίσει το τοπίο, θα φύγουν οι σύλλογοι που είναι σφραγίδες, θα κάνουν, θα δείξουν την ουσία. Τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Μας έβαλε σε μια ατελείωτη γραφειοκρατία. Έχουμε προσλάβει λογιστές, παραλογιστές, οτιδήποτε τέλος πάντων, και με το παραμικρό λάθος που θα κάνει, σε πετάει και έξω από το Μητρό, με αποτέλεσμα να μην μπορείς ούτε να συμμετέχεις σε πρωταθλήματα, ούτε να λειτουργήσεις σαν αθλητικός σύλλογος. Ο στόχος ποιος είναι? Κατά τη γνώμη μας, λίγα μεγάλα αθλητικά κλαμπ να πάρουν και αυτό το κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού, να το εκμεταλλεύονται, γιατί μια χαρά, πολύ ψωμί να το πούμε, έχει να εκμεταλλεύονται τις αθλητικές εγκαταστάσεις των Δήμων, όπως συμβαίνει σε μια σειρά Δήμους, μεγάλες ομάδες, επαγγελματικές ομάδες, χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο αυτές τα κλειστά γυμναστήρια ή τους αθλητικούς χώρους των Δήμων, και ο Δήμος κάθεται απλά και τους κοιτάει και εισπράττει ένα υποτυπώδη ενίκιο. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση, αναλαμβάνουν οι σύλλογοι απλά και μόνο να έχουν τη συντήρηση. Εμείς νομίζουμε ότι όλες οι δραστηριότητες των παιδιών θα έπρεπε να περνάνε μέσα από το σχολείο. Θα μου πείτε σε ποιο σχολείο, σε αυτό που δεν έχει μια απλή να περάσουν να αθληθούν τα παιδιά? Βεβαίως έτσι είναι, αλλά αν δεν παλέψουμε μαζί όλοι και να δημιουργηθούν οι σύγχρονες υποδομές και να περάσει αυτό, να περνάνε μέσα από κι όλες τις δραστηριότητες, θα παραμείνουμε απλά να τσαλαβουτάμε και να κάνουμε ο καθένας το μαθητευόμενο μάγο. Και ερχόμαστε τώρα στο πιο κύριο ζήτημα, θα μπορούσε σε αυτή την κοινωνία αυτό να υπάρξει? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Όταν η γη για να χτιστούν σχολεία αποτελεί εμπόρευμα, όταν ο αθλητισμός αποτελεί εμπόρευμα, όταν ο πολιτισμός αποτελεί εμπόρευμα, έχουν περάσει στα χέρια των λίγων και ό,τι έχει απομείνει θέλουν και αυτό να περάσει. Είναι δυνατόν σε αυτή την κοινωνία να αλλάξουμε, ή μήπως πρέπει αυτή την κοινωνία να την ανατρέψουμε? Λίγα πράγματα για προβληματισμό, ας τα σκεφτούμε. Εδώ είναι και ο σύντροφος γραμματέα, θα μας πει αυτός.
Ο καθένας από εμάς θα ζει αυτό που λέω εγώ, δεν είναι κάτι καινούργιο. Όλοι το έχουμε ζήσει, όλοι έχουμε παιδιά. Περάσαμε από είτε από πολιτιστικά τμήματα, από αθλητικά. Όλοι έχουμε βάλει το χέρι στην τσέπη και έχουμε ματώσει. Όσοι έχουμε κάνει σε διοικητικά συμβούλια, βλέπουμε τη δυσκολία που έχουν οι γονείς και ερχόμαστε κι εμείς να συνδράμουμε. Έχουμε παιδιά που δεν μπορούν να πληρώσουν τη δρομή και καλά κάνουν και συνεχίζουν τον αθλητισμό. Γιατί να κάνουν, στο παιδί να σταματήσει, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πολύ.